Σε νέο ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Πατρέων στεγάζεται πλέον η Τράπεζα Τροφίμων, το κοινωνικό παντοπολείο όπως το ξέρουμε. Συγκεκριμένα στο κτίριο της πρώην ΑΔΕΠΣ, διασταύρωση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Σολομού. Το ήταν με μια μεγάλη επιτυχία του Δήμου μας και του κοινωνικού οργανισμού, γιατί αυτό που βλέπετε προετοιμάστηκε εδώ και αρκετό καιρό από τα συνεργεία του Δήμου και από τους εργαζόμενους του κοινωνικού οργανισμού, ώστε να έρθει σε αυτή την κατάσταση, να μπορούμε να έχουμε το δικό μας χώρο και αν με άνεση και ασφάλεια να κάνουμε αυτό το έργο που αναφέρατε κι εσείς, που έχει αναλάβει το κοινωνικό παντοπολείο. Βέβαια, να πούμε ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους, γιατί πάρα πολλά συνεργεία έπρεπε να ασχοληθούν για να προετοιμάσουν το χώρο. Πριν με τη μεταφορά μας εδώ της αποθήκης τροφίμων, εξοικονομήσαμε το μηνιαίο ενίκιο που ήταν 600 ευρώ, ένα σημαντικό ποσό. Όπως επίσης πριν 2 χρόνια, όταν μεταφέραμε τα γραφεία, εξοικονομήσαμε το μηνιαίο ενίκιο που ήταν 650 ευρώ. Αυτό είναι στην κατεύθυνσή μας, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, να αξιοποιούμε τα κτίρια του Δήμου μας και να ωφελείται και ο πατραϊκός λαός από τα μέχρι τώρα ενίκια που δινόντουσαν και με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε, ας πούμε, να τα εξοικονομήσουμε. Τα στοιχεία του κοινωνικού τομέα του Δήμου είναι συγκλονιστικά. Μέσα σε ένα έτος, από τις 500 οικογένειες που είχαν ζητήσει το 2019 βοήθεια από το κοινωνικό παντοπολείο, πλέον ήδη έχουν κατατεθεί 700 αιτήσεις στον κοινωνικό τομέα, ενώ αναμένονται να κατατεθούν κι άλλες. Αιτία η πανδημία, τα οικονομικά προβλήματα που προκάλεσε, αλλά και η δεκαετή κρίση που είχε προηγηθεί πριν από τον κορονοϊό. Μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, αυξάνονται οι αιτήσεις στο κοινωνικό παντοπολείο. Ένα στοιχείο είναι ότι πριν ένα χρόνο είχαμε περίπου 500 οικογένειες ενταγμένες στο κοινωνικό παντοπολείο και λίγο πριν έχουμε φτάσει τις 700 οικογένειες. Επιτείνεται, εντείνεται και η φτώχεια και η ανέχεια και φυσικά η ανεργία, η υποαπασχόληση που έχει αυτές τις συνέπειες στην κοινωνία μας, ώστε κάποιοι συνάνθρωποι μας να αναγκάζονται να ζητούν βοήθεια ακόμη και για τη σύντηση, ενώ θα έπρεπε αυτό σήμερα με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της επιστήμης να ήταν από την κοινωνία μας και από τις κοινωνίες μας λιγμένο. Μόνο τότε θα ησυχάσουμε, όταν δεν θα χρειάζεται τη βοήθειά μας σε αυτούς τους τομείς και θα έχετε όλα εξασφαλισμένα και τις ανάγκες του ικανοποιημένες οι συνάνθρωποι μας.